πόσοι από εσάς έχετε ζήσει στο εξωτερικό, αλλά μην συμβαίνει να ερχόμαστε από τον ίδιο κόσμο με τον Γιώργο που να το κλείσουμε. Α, ναι, μάλιστα είχα και εγώ κανένα 2-3 τέτοια. Λοιπόν, χρειάστηκε 3 χρόνια να κάνουμε το AIT για να το κάνουμε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Και χρειάστηκαν να δουλέψουν πολλοί άνθρωποι, δικηγόροι, φοροτεχνικοί, κολονακιώτες, πεανιώτες και ιστορίες. Σε ό,τι θα μου πει. Κάναμε λοιπόν ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό στη Νέα Υόρκη, που είναι ο οργανισμός φίλη του Athens Information Technology. Incorporated. Ανώνυμη εταιρεία. Χρειάστηκε 3 ημέρες. Όλος ο οργανισμός είναι αυτός εδώ. Έτσι. Με τη σφραγίδα με όλα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η σφραγίδα του οργανισμού. Έτσι. Αυτή εδώ είναι η άδεια. Αυτό το γράμμα του δικηγόρου. Και αυτή είναι η άδεια του New York State που γίνεται incorporated ο οργανισμός. Αυτό είναι όλο. Αυτό. Λοιπόν, χρειάστηκαν 300 ευρώ. Και τώρα να σας δείξω και κάτι άλλο. Διότι το κράτος μπορεί να είναι. Το κράτος μπορεί να είναι αυτό που είναι. Διότι εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας όλους με το πολιτικό προσωπικό της χώρας ότι δεν θέλουν. Είναι ανίκανοι. Διότι αν ήταν ικανοί, κάποιος από αυτούς κάτι θα έκανε σε αυτόν τον τόπο. Κανένας από αυτούς τους αλήτες, και το λέω με κεφαλαία, δεν έχει πουλήσει ούτε ένα πακέτο τσιγάρα. Συμπεριλαμβανομένο από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον κλητήρα όποιου Υπουργείου θέλετε. Συμφωνώ. Λοιπόν, το λέω ευθέως και για όλους όσους αυτούς ακούνε στο ίντερνετ. Και εγώ ήμουν μετανάστης και έχω πλύνει πιάτα στη Νέα Υόρκη. Ο Παπανδρέου Τάπη είναι στη Σουηδία. It's okay. Λοιπόν. Εδώ είναι τα checks. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει πάει κανείς σε ελληνική τράπεζα να βγάλει ένα checkbook για να κάνει τη δουλειά του. Εγώ δεν τολμώ να πω. Έχει. Αυτά είναι όλα τα checks. Εντάξει, και άλλα τόσα. Ποια τράπεζα είναι αυτή? Από τη Chase στη Νέα Υόρκη. Και εγώ γράφω εδώ και υπογράφω από την Αθήνα και πληρώνονται λογαριασμοί στη Νέα Υόρκη. Να το. Θέλετε να δείτε. Λοιπόν, όποιος έχει αμφιβολίες, γιατί αυτή η χώρα έχει πάει στο διάολο και θα πάει ακόμα χειρότερα, εδώ. Θα σας πω, δεν είναι νοοτροπία. Δεν είναι θέμα νοοτροπίας. Γιατί θα σας πω, δεν είναι θέμα νοοτροπίας. Αυτό, η καραμέλα της νοοτροπίας, τα ακούω πάρα πολύ και με έχει κουράσει πάρα πολύ. Δεν με ενδιαφέρει ό,τι νοοτροπία και να έχεις εσύ. Με συγχωρείς, σου μιλάω στον Ανικό. Όταν θα πας στη Νέα Υόρκη